Καθηγητή Μοριακή Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Λεόντιο Κοστρίκη. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ανησυχούμε λίγο και από τα δεδομένα από τα νοσοκομεία, διότι είμαστε μετά από 20 μήνες πανδημίας σε διάφορες μεταλλάξεις. Τώρα έχουμε και τη Delta Plus και τα εμβόλια με τα οποία καλούμαστε να εμβολιαστούμε και τώρα είναι συζήτηση για την ενισχυτική δόση. Εσείς θα μας το πείτε, αν είναι αποτελεσματικά στις μεταλλάξεις, άρα τι ακριβώς κάνουμε ή αν πρέπει να αλλάξουμε, αν θέλετε, επί συνόλου τη στρατηγική. Ναι, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Όπως έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο επίσημα, ότι στην Κύπρο έχουν βρεθεί μέχρι τώρα δύο ασθενείς οι οποίοι έχουν μολυθεί με το γνωστό στέλεχος Delta Plus. Απλώς εδώ νομίζω να το αναφέρω για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Η έννοια Delta Plus δεν είναι επιστημονικός όρος, αλλά είναι δημοσιογραφικός όρος που δεικνύει ακριβώς τις μεταλλάξεις από το κλασικό στέλεχος Δέλτα. Όταν εννοούμε το Δέλτα Plus, αυτόν το περισσότερο αθωγόνο, αν θέλετε, ή πιο μεταδοτικό στέλεχος, η επιστημονική του, το επιστημονικό του όνομα είναι AYT4,2. Λοιπόν, αυτόν το AYT4,2 έχει βρεθεί σε δύο ασθενείς στην Κύπρο μέχρι τώρα. Και σήμερα, σαν μιλούμε, το εργαστήριο το δικό μου διερευνά αλληλουχίες περίπου 50 ασθενών του τελευταίου καιρού, των τελευταίων δύο εβδομάδων και θα δούμε αν αυτά τα στελέχη έχουν αυξηθεί στον πληθυσμό μας. Τα αποτελέσματα θα τα δώσουμε στο Υπουργείο και η σχετική ανακοίνωση θα γίνει από τον αρμόδιο Υπουργό. Άρα, αυτό που ξέρουμε επιστημονικά αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος, το Delta Plus, όπως το ονομάζουν οι δημοσιογράφοι, ή το AY4,2, έχει αυξημένη μεταδοτικότητα περίπου 10% από το πατρικό ή μητρικό στέλεχος Delta. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, αυτό που γνωρίζουμε από τα δεδομένα της Κύπρου και αυτό έχει επίσης δημοσιευτεί σε έγκριτων επιστημονικών περιοδικών είναι ότι τα τέσσερα επιδημιολογικά κύματα που είχαμε στην Κύπρο ήταν αποτέλεσμα εισδοχής νέου ιού, νέου εναλλαγμένου ιού. Και να τα αναφέρω περιληπτικά. Ήταν το πρώτο κύμα του αρχικού στελέχους Johann Strain, ή το 614 όπως ονομάζεται, έδωσε το πρώτο επιδημιολογικό κύμα, θυμάστε τον, αρχές του 20 Ιουλίου, ναι, το οποίο έγινε και το πρώτο lockdown. Μετά είχαμε το δεύτερο κύμα που ήταν αποτέλεσμα κάποιου στελέχους που ονομαζόταν 258, που ήταν πιο μεταδοτικό από το προηγούμενο. Μετά είχαμε την έλευση του στελέχους Α ή του εγκλέζικου στελέχους που έδωσε το τρίτο επιδημιολογικό κύμα και μετά είχαμε την έλευση του στελέχους Δέλτα, το οποίο έδωσε το τελευταίο επιδημιολογικό κύμα, στο οποίο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αποδρομή, δηλαδή είναι προς το τέλος. Η δική μου επιστημονική αίσθηση, και είναι κάτι το οποίο το μετέδωσα και στο Υπουργείο, είναι ότι αυτό το Δέλτα Plus ή το AY4,2, δεν έχει φοβερά αυξημένη μεταδοτικότητα εν συγκρίση με το πατρικό Δέλτα. Είναι μόνο 10%, ενώ το Δέλτα από το Α ήταν 50 με 60%. Γι' αυτό δημιούργησε και το νέο επιδημιακό κύμα. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι αυτό το στέλεχος, εάν και εφόσον εμπεδωθεί στη χώρα μας, δεν είναι ικανόν από μόνο του να δημιουργήσει νέο επιδημιολογικό κύμα. Πιθανότατα αυτό που θα γίνει είναι να κρατήσει ακόμα περισσότερο την ουρά, αν θέλετε, αυτού του επιδημιολογικού κύματος. Ή να δημιουργηθεί μια μικρή έξαρση, αλλά όχι νέο επιδημιολογικό κύμα. Τώρα, κύριε η δεύτερη καθηγητά, σας ερώτηση. Ναι, είναι για το θέμα με τους εμβολιασμούς τώρα. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι και αυτόν το στέλεχος, και το Δέλτα και το Δέλτα Πλας, καλύπτονται σε εισαγωγικά από τα υφιστάμενα εμβόλια του αρχικού στελέχους, αν και υπάρχει μία σχετική πτώση της αποδοτικότητας, ας το ονομάσουμε έτσι. Διότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές
σημαντικών πρωτεΐνων που αποδυναμώνουν κάπως τα εμβόλια, αλλά οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν κατασκευάσει αυτά τα εμβόλια θεωρούν ότι και αυτά τα στελέχη καλύπτονται σε εισαγωγικά από το αρχικό στέλεχος που δημιουργήθηκε το εμβόλιο. Άρα δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο ώστε να γίνει η αλλαγή του στελέχους των εμβολίων. Εντάξει, άρα και το Delta Plus άλυψε από αυτά τα εμβόλια. Ωραία, κύριε καθηγητά, άρα να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει όσον αφορά, και θέλουμε και τη δική σας θέση για την ενισχυτική δόση. Καταρχάς για το θέμα της Johnson & Johnson, που οι συμπολίτες μας, περίπου 21.000, κάτω των 50, βέβαια έχει τώρα είναι άνω των 50, μπορούν να κάνουν τη δεύτερη δόση. Η απόφαση ήταν αρχικά επί συνόλου να προβούν σε μια δεύτερη δόση. Και τώρα είναι το ερώτημα και για τους υπόλοιπους, αν θα πάνε ο γενικός πληθυσμός για τρίτη δόση ενισχυτική. Θεωρείτε ότι πρέπει να εστιάσουμε εδώ ή πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι πρέπει να εμβολιαστούν περισσότεροι νέοι, τουλάχιστον με την πρώτη δόση. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η σωστή διαδικασία, η σειρά? Εγώ νομίζω και τα δύο. Καταρχήν, όσον αφορά το άνοιγμα των ηλικιών για την τρίτη δόση, εγώ νομίζω υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ, η οποία δεν έπρεπε να γίνει με τις ηλικίες, κατά την άποψή μου. Έπρεπε να γίνει, να δοθεί πιο ξεκάθαρη η απόφαση με την οποία όποιος έχουν περάσει 6 μήνες από τη δεύτερη δόση μπορεί να κάνει την τρίτη δόση. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για αυτών των ιών είναι ότι μετά τους 6 μήνες αρχίζει πλέον να αχαλά, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, η αναμνηστική μνήμη του εμβολίου, άρα χρειάζεται και τρίτη δόση. Αλλά επειδή η δεύτερη δόση έχει δοθεί ηλικιακά, δηλαδή θυμάστε παλιά ξεκινήσαμε από τις μεγάλες ηλικίες και κατεβαίναμε κάτω-κάτω, γι' αυτό τώρα ανοίγουν οι ηλικίες. Και υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Άρα εγώ θεωρώ πιο σωστό ότι με την έλευση των 6 μηνών από τη δεύτερη δόση ο κόσμος μπορεί να κάνει την τρίτη δόση. Αυτό είναι το πρώτο. Επομένως θεωρώ και είναι και η θέση δική μου ότι πρέπει να γίνει η τρίτη δόση σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν περάσει 6 μήνες από τη δεύτερη δόση. Επίσης, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να εμβολιάσουμε περισσότερων κόσμων από τα 12 μέχρι τα 18, που είναι το πιο χαμηλό επίπεδο εμβολιασμού. Διότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες λαμβάνουν μέρος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στη μετάδοση της επιδημίας. Εντάξει, άρα όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε με αυτόν το στέλεχος του ιού, αν υπολογίσει κάποιος με το δείχτη μεταδοτικότητας του Δέλτα ή του Δέλτα Πλάς, χρειαζόμαστε περίπου 82-85% εμβολιαστική κάλυψη για να έχουμε την ανοσία της ΑΕΛΣ. Επομένως, αν αυτές οι ηλικίες λαμβάνουν μέρος στην επιδημία που λαμβάνουν, πρέπει να φτάσουμε σε αυτόν το επίπεδο. Επομένως, εγώ θα έδινα έμφαση προφανώς και σε αυτές τις ηλικίες. Εδώ να τονίσουμε ότι οι ηλικίες των 5 με 11 ακόμα δεν έχουμε έγκριση για αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να περιμένουμε προφανώς την έλεγα έγκριση. Πριν, κύριε καθηγητά, υπήρξε ανακοίνωση για το εμβόλιο της Moderna ότι μελετάει τώρα από τον αίμα για τις ηλικίες 6 με 11. Είχα την ευκαιρία να φιλοξενούσα στην Κύπρο έναν διάσημο καθηγητή από την Αμερική την περασμένη εβδομάδα στα πλαίσια της βράβευσης των ιατρικών επιστημών με το βραβείο Έμιτσας, τον κύριο Γιώργο Παπλάκη, και μου εξήγησε ότι στην Αμερική εμβολιάζονται κανονικά τώρα από τα 5 μέχρι τα 11. Επομένως, οι Αμερικάνικες αρχές είναι λίγο πιο μπροστά, θα έλεγα, από τις ευρωπαϊκές αρχές. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου να δοθεί και η αντίστοιχη άδεια από το European Medicines Agency, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε αυτές τις ομάδες. Βέβαια, κύριε καθηγητά, όσα μας εξηγήσατε, θυμάστε, είχατε καταξιωθεί κιόλας ως επιστήμονας η εικόνα της πανδημίας και της αποτροπής της. Τώρα, ερχόμενοι στο σήμερα 20 μήνες μετά, θεωρείτε ότι επικοινωνιακά, διαχειριστικά ή πολιτικά έγιναν κάποια πράγματα λάθος, εστιάσαμε κάπου αλλού, συζητάμε ποσοστά, ανοσία γέλης κλπ. Και είμαστε στο σήμερα που είναι βαλτωμένοι οι αριθμοί όσον αφορά τους νέους εμβολιασμούς, συζητάμε για την τρίτη δόση, πρέπει, δεν πρέπει, υπάρχουν διαφωνίες.
Και ο κόσμος, ξέρετε, είναι μέσα σε αυτό το μάι του κυκλώνα και πολύ μπερδεμένος. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι άρχισε πλέον, για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες ηλικίες να μην θέλουν να κάνουν καν την τρίτη δόση. Ναι, εγώ δεν θα τα έβλεπα τα πράγματα τόσο μαύρα όπως τα περιγράφετε. Εντάξει, τώρα αν έχουν γίνει λάθη, θα μας κρίνει όλους η ιστορία. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εκεί. Φυσικά και έχουν γίνει λάθη. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος, ούτε οι επιστήμονες, ούτε η πολιτική αρχηγή. Εγώ πιστεύω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι η Κύπρος έχει πάει και πάει εξαιρετικά καλά. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να δίνουμε, να βλέπουμε τη σωστή εικόνα και προέκταση του θέματος και όχι να βλέπουμε μόνο τα κακά και να διευρύνουμε τα κακά. Ναι, εγώ πιστεύω η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο 80%. Βλέπετε στην Ελλάδα του που πολλοί θέλουν να μιμηθούν την Ελλάδα, δεν τα πήγαινε τόσο καλά. Θα το θυμίσω αυτό το πράγμα, γιατί υπήρχαν επιστήμονες τότε οι οποίοι μας τραβούσαν τα αυτήν και μας έλεγε κάνετε ό,τι κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάει πολύ καλύτερα από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας το πούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή έχουν δοθεί οδηγίες και η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει σαφέστατα καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη. Λοιπόν, αν χρειαζόμαστε περισσότεροι, ναι, χρειαζόμαστε. Σίγουρα και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ θα νιώσω άνετα αν όλος ο πληθυσμός της Κύπρου που λαμβάνει μέρος στην επιδημία, που είναι από τα 5 και πάνω, διότι και αυτά τα παιδιά νοσούν και μεταδίδουν τον ιό, πρέπει να φτάσει σε ψηλά επίπεδα. Άρα έχουμε ένα ακόμα δρόμο να αδιανύσουμε. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι ξέρετε, η διαφορά του 60% από το 65% δεν είναι το ίδιο από το 80% με το 85%. Εδώ τώρα έχουμε μπει σε στρώματα σκεπτιδιστών, δύσκολων ατόμων για εμβολιασμό. Επομένως, χρειάζεται πιο πολύ προσπάθεια για να ανοσπίσουμε. Άρα, ναι, εγώ θα συμφωνούσα ότι χρειάζεται συνεχώς όλοι μας. Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε όλοι στο Υπουργείο, δηλαδή και εμείς που είμαστε εκτός Υπουργείου μπορούμε να βοηθήσουμε, ώστε να διαφωτίσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Εγώ δίνω συνεχώς εκλαϊκευμένες ομιλίες παντού. Την πρώτη φορά ήμουν στην Πάφνα. Επομένως, όλοι έχουμε ρόλο να παίξουμε και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς οι επιστήμονες. Ναι. Πρέπει να προωθούμε συνέχεια με θετικό τρόπο. Οπότε και να κλείσουμε τρόπο. Με αυτό, κύριε καθηγητά, για τους συμπολίτες μας άνω των 65, που υπάρχει μια δυστοκία για την τρίτη δόση. Πληροφορούμε, χθες μου έλεγαν ότι ένας κύριος δεν ήθελε να εμβολιαστεί, διότι ακούνε ότι στην Αγγλία έχουν πεθάνει πολλοί μετά την τρίτη δόση. Διαχέονται αυτά. Συνεπώς, στείλτε το δικό σας μήνυμα για την αναγκαιότητα της τρίτης. Κοιτάξτε, μιλάτε με κάποιον όπως έχει, ο οποίος έχει δεχτεί πολλά πειρά από πολλούς άσχετους με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά στο διαδίκτυο. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι είναι καλά να ενημερώνεται από έγκυρες πηγές και να μην ακούει τι γίνεται με τον καθένα. Δεν θέλω να κατηγορήσω αυτό το συγκεκριμένο κύριο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο μας έχει πει. Τρίτη δόση είναι μια αναμνηστική δόση η οποία έχει σκοπό να επαναφέρει την προστατευτικότητα του εμβολίου διότι έχει πέσει την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι διαφοροποιημένο το εμβόλιο, δεν είναι άλλο πράγμα, είναι το ίδιο πράγμα, απλώς είναι μια κλασική αρχή που χρησιμοποιείται στους εμβολιασμούς, είναι το λεγόμενο booster, το οποίο χρησιμοποιείται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε μέχρι που να ξεμπερδέψουμε με αυτήν την πανδημία. Δηλαδή, νομίζω και εγώ με τη σειρά μου έχω κλείσει τους 6 μήνες πριν 3 ημέρες και θα πάω να εμβολιαστώ την τρίτη δόση την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα υπάρχει κινητή μοντάδα εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επομένως, η προτροπή μου είναι ο κόσμος που έχει περάσει τους 6 μήνες και έχει ανοίξει η ηλικιακή του ομάδα να πάει να εμβολιαστεί. Ναι. Κύριε καθηγητά, επειδή παίρνω πληθώρα μηνυμάτων, να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, γιατί λένε ότι δεν μιλάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς για τα μέτρα που ολοένα και χειροτερεύουν. Πότε θα έρθουν κάποιοι περιορισμοί, γιατί προηγουμένως λέγαμε την είδηση για οι εργαζόμενες στην ΠΑΦΟ που απειλείται η δουλειά τους, να χάσουν τη δουλειά τους. Και τώρα ασχολούμαστε με αυτό και τα βλέπουμε έτσι και δεν βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να δουλέψει κλπ. Έχετε δίκιο, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Απλά είναι τον τρόπο που λέμε εμείς τώρα για να διατηρήσουμε και την κανονικότητα και τα σχολεία ανοιχτά, βεβαίως και τις επιχειρήσεις όλα όσα Ακριβώς. είναι ανοιχτά. Αλλά τον τρόπο λέμε που θα μείνουν έτσι τα πράγματα. Ναι,
Και ο τρόπος είναι αυτός το οποίο έχουμε συνηθίσει, είναι Ναι. ένας συνδυασμός μέτρων, είναι εμβολιασμός, είναι άλλα μέτρα όπως νομίζω το μέτρο το οποίο έχει επιβάλει η κυβέρνηση με το Safe Pass είναι εξαιρετικό. Βλέπετε εδώ στην Ελλάδα μετά από πολλούς μήνες δημιούργησαν το αυτονόητο τώρα να κάνουν Safe Pass. Λοιπόν, εμείς το έχουμε Ναι. λειτουργήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι η τρίτη δόση και κατά την ταπεινή μου άποψη και ο εμβολιασμό των νεότερων ηλικιών. Εγώ απλώς για να αναφέρω στον κόσμο, έχω δύο παιδιά ηλικιών 12 και 16, έχουν εμβολιαστεί και τα δύο. Εντάξει, τα δικά μου τα παιδιά. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα εμβολίαζα τα παιδιά μου αν είχα την παραμικρή κίνδυνο ότι θα επάθαινα τίποτα. Επομένως, πρέπει να σκεφτούμε Μάλιστα. όλοι αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ.